Αξίζει να προσπαθώ να γεφυρώσω αυτό που έτυχε με αυτό που επέλεξα να ζήσω. Είχαμε πάει, θυμάμαι, στη γιορτή του κρασιού με τον πατέρα μου, τη γυναίκα του και το γιο της. Μεγαλύτερός μου 5 χρόνια. Με τη συγκατάθεσή τους ήπιαμε. Έφυγα τύφλα. Το διασκέδασαν και εκείνοι, την εικόνα ενός παιδιού τύφλα στο μεθύσι. Ποτέ δεν μετάνιωσα που έκανα εμετό μέσα στα μάξη του πατέρα μου επιστρέφοντας. Όχι επίτηδες. Απλώς δεν μπόρε πρόλαβα να του πω να σταματήσει. Ήμουνα 9 ετών. Αναδρομικά ξέρω το ότι αυτό ήταν ένα σημάδι. Όμως δεν είχα τη σωστή ενημέρωση ώστε να μπορέσω να την ενεργοποιήσω όταν χρειάστηκε. Σίγουρα και οι ίδιοι δεν θα γνώριζαν ότι μέχρι τα 18 δεν κάνεις κάτι τέτοιο ούτε για πλάκα, γιατί κινδυνεύεις από δηλητηρίαση, αλλά και να πεθάνεις. Όχι και να πεθάνεις, θα πείτε, υπερβολές. Κι όμως, η υπερβολική συγκέντρωση ενοπνεύματος στο αίμα μπορεί να έχει ως συνέπεια την αδύναμη αναπνοή έως και την ολοκληρωτική διακοπή της. Κάτι που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο τα παιδιά και τους έφηβους, που είναι πολύ πιο ευαίσθητοι οργανισμοί από ό,τι οι ενήλικες. Μετά στα 14, σε ένα πάρτι φίλης παιδικής, ακόμη ντρέπομαι τη μαμά της που με πέτυχε στο μπάνιο του σοριασμένη στο πάτωμα με 3 βερμούτ που είχα ρουσφίξει. Στα 16, στα 17, στα 18, σχεδόν ανά ένα χρόνο είχα και ένα τέτοιο περιστατικό. Να σας πω το σημαντικότερο. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου η γεύση του αλκοόλ. Γεια σας. Με λένε Πινελόπη και είμαι αλκοολική. Ξέρετε, κάθε λέξη γίνεται παγίδα. Γι' αυτό κι εγώ, εάν δεν το απομόνωνα από όλα τα άλλα που συνέβαιναν στη ζωή μου, σήμερα θα είχα πεθάνει από τη τρίτη θανατηφόρα ασθένεια στον κόσμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το 2012, περίπου, 3,3 εκατομμύρια θάνατοι ή αλλιώς το 5,6% των θανάτων παγκοσμίως οφείλονται στην κατανάλωση του αλκοόλ. Δηλαδή, 1 στους 20 θανάτους στον κόσμο προέρχεται από τη χρήση αλκοόλ. Το ποσοστό αυτό ξεπερνάει τους θανάτους που οφείλονται στο AIDS, 2,8%, στη φυματίωση, 1,7% και στη βία, 0,9%. Έχει εκτιμηθεί πως 53 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν καταναλώνουν καθόλου αλκοόλ, ενώ αντίστοιχα 58 εκατομμύρια προχωρούν σε υπερβολική κατανάλωση, εκ των οποίων 23 εκατομμύρια είναι εξαρτημένοι από αυτό. Να το πω αλλιώς. 1 στους 2 Ευρωπαίους πίνουν υπερβολικά, δηλαδή τουλάχιστον 6 ποτά ανά περίσταση. 1 στους 4 Ευρωπαίους είναι εξαρτημένοι από αυτό. Και οι Έλληνες είμαστε μέσα σε αυτά τα ποσοστά. Είμαστε ακόμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ποσοστά που αντιστοιχούν στον αριθμό του συνόλου που μοιράζονται μεταξύ μας, ξέρουμε πως κατά μέσο όρο ο καθένας από εμάς έχει στην οικογένειά του και στους φίλους του το λιγότερο 2 αλκοολικούς φανερούς και κανένα 2 με υποψία, γιατί για καιρό μπορούν και κρύβονται. Δεν θέλω να σας σοκάρω. Δεν ξέρω πόσοι και πόσες χώρες και ποιοι πολιτισμοί θα ακούσουν την εμπειρία μου. Εγώ θέλω να είμαι όμως αυτή που σας ενημέρωσα ανοιχτά, χωρίς προκαταλήψεις. Δεν είμαι ψυχολόγος. Είμαι όμως ένα παράδειγμα που πέρασα τη γέφυρα πολλά χρόνια πριν. Και αφού μπόρεσα εγώ, μπορούνε όλοι, θα σας πω. Ήρθε η ώρα μου να πω την ιστορία μου σε σύμπτυξη, αλλά και τη δράση μου, που ακόμα διαρκεί. Γιατί αυτό είναι. Όταν μπει σε δράση, δύσκολα κάνεις πίσω, νομίζω. Ήθελα να είμαι η Madame Curie. Να έχω βρει την πενικυλίνη. Ή και τον ηλεκτρισμό, ρε αδερφέ. Κάτι που να σας βοηθήσω τόσο, ώστε να είμαι σημαντική για σας. Ίσως και για μένα. Αυτό. Να είμαι σημαντική για μένα. Μ' αρέσει να παίζω με τα 2 ονόματά μου. Το χαϊδευτικό Πένι και το επίσημο Πινελόπη. Τελευταίο το διεκδικό και ως διπολική προσωπικότητα. Αυτό τους λέω. Είμαι διπολική. Δεν είναι αυτή η αλήθεια όμως. Η μία είναι όταν ήμουν νεότερη, αυτή που ήθελα να γίνω. Και η άλλη αυτή που είμαι. Η θελημένα, η παρεπιπτόντος. Σήμερα η μία είναι αυτή που δομώ, αλλά υποκατασκευή θα μείνω, γιατί με βραδείας καύσεις εδώ. Μου παίρνει χρόνο να καταλάβω μερικά πράγματα, προσπαθώ και το δουλεύω όμως. Η άλλη είναι αυτή με το σύντομο χαϊδευτικό όνομα, αυτή που πρέπει να μου θυμίζει ότι κάποτε επέτρεψα να μου συμβεί, και όχι απαραίτητα με τη συγκατάθεσή μου, ό,τι συνέβη στη ζωή μου για να είμαι εδώ σήμερα και να θέλω να μοιραστώ την εμπειρία μου μαζί σας. Στέκομαι μπροστά σας και ως μπάμπουσκα. Με την έννοια δεν είμαι ένα πράγμα.
Εκτός από αλκοολική είμαι και άλλα πράγματα. Όπως κόρη, αδερφή, φίλη, μητέρα και ηθοποιός. Προκειμένου να μην μπλήξω, ίσως η φύση μου έφερε στη ζωή αναποδιέσταπο και ενδιαφέρουσες διαδρομές, αλλά και ανώμαλους δρόμους σε κάποιες στιγμές και κατασκευαστικά έγιναν πράγματα που μπορεί να εξυπηρέτησαν την ασθένειά μου, όπως η δυσλεξία. Και η αρρώστια του αλκοολισμού βρήκε έφορο έδαφος. Η ίδια λοιπόν είμαι δυσλεκτική. Οι γονείς μου χώρισαν στα πέντε μου και οι σχέσεις μας οι οικογενειακές δεν είναι και άρτιες. Αυτό όμως δεν το παραδεχόμαστε μεταξύ μας, μόνο δημόσια το λέμε αυτό. Σε εμάς μεσολαβεί η αγάπη και τα μπερδεύει όλα. Είμαι κι εγώ χωρισμένη. Έχω κάνει τρεις εκτρώσεις τον καιρό που δεν έπρεπε και τρεις εξωσωματικές όταν ήθελα να γίνω μητέρα. Γέννησα λοιπόν παιδιά με εξωσωματική, προώρα, ετοιμοθάνατα, 26 εβδομάδων κοίηση, 3 μήνες εντατική και ο γιος μου είναι Asperger, σύνδρομο αυτιστικού φάσματος. Η μητέρα μου έχει μία νόσο πολύ σπάνια που λέγεται PIC, με προβλήματα κοινωνικής συμπεριφοράς, απώλεια ενσυναίσθησης, κινησμό, εγωκεντρισμό και απώλεια μνήμης. Ενδεχομένως είναι μαζί και Asperger. Ο παππούς μου ήταν αλκοολικός και ο αδερφός της μητέρας μου επίσης, ο οποίος έμοιαζε να έχει και άλλα πράγματα. Δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ στην πρώιμη ηλικία μου και όταν το συνάντησα αργότερα στην πρώτη μας συνάντηση, μόλις με είδε μου είπε «Γεια σου κουράδα». Ο πατέρας μου ήταν αυθαρχικός. Όλα τα παραπάνω δεν είναι η αιτία του αλκοολισμού μου, αλλά σίγουρα παράμετροι που διευκόλυναν την εμφάνιση της ασθένειάς μου και στοιχεία που με όθησαν να παραδοθώ στα χέρια του αλκοολισμού. Ο Μπουκόφσκι ήταν για πολλούς επιτυχημένος συγγραφέας και έπινε. Αν δεις έναν ηθοποιό με προβλήματα αλκοολισμού, θα πεις «Είναι ηθοποιός και ο δυναμουσικός έπινε επίσης και γλίτωσε, αλλά αυτοί είναι καλλιτέχνες». Απ' τη μία, στο μυαλό των περισσότερων, η τέχνη μοιάζει να είναι συνυφασμένη με το αλκοόλ και με τις καταχρήσεις γενικότερα. Απ' την άλλη, η ιδιότητα του καλλιτέχνη μοιάζει σαν να συνοδεύεται από μία ανοχή των καταχρήσεων. Δεν είναι όμως μόνο στην τέχνη που βρίσκει έφορο έδαφος ο αλκοολισμός. Εγώ έχω άλλο σαράκι. Κανείς δεν με καταλαβαίνει. Εγώ είμαι χτίστης, υδραυλικός, μηχανολόγος. Ακόμα και δικαστής, δικηγορίνα, γιατρός, επιχειρηματίας, υπάλληλος στο μαγαζί της γειτονιάς, άνεργος, αστυνομικός, ταξιτζής. Ακούστε, ο αλκοολισμός δεν κάνει διάκριση. Ίσως δεν έχει απαραίτητα και ένα βαρύ φορτίο πίσω του. Μπορεί να μην έχει καν δυσλειτουργική οικογένεια ή να έχει και να τον έχουν πείσει το αντίθετο. Ξέρεις, εμείς που είμαστε δίπλα σου και σε στηρίζουμε, πίνοντάς σου το αίμα. Αυτοί οι γονείς οι χειριστικοί που σπέρνουν στον κόσμο χειριστικά άτομα. Βέβαια, όταν γίνεσαι γονιός δεν παραλαμβάνεις οδηγίες χρήσεως. Όμως αυτό δεν είναι ελαφρυντικό, νομίζω. Τέλος πάντων, σημασία έχει να γνωρίζουμε ότι ο αλκοολικός μπορεί να είναι ο καθένας από εμάς και δεν προϋποθέτει να υπηρετείς κάποια τέχνη. Τα καμώματα που μπορώ να σας αφηγηθώ των αλκοολικών, αλλά και τα δικά μου, είναι απίστευτη πηγή εφορίας. Όχι, γέλιο. Γιατί από το εφορίας, από τα ελληνικά, θα έχουμε ένα θέμα στη μετάφραση. Μετά, όσο προχωράς στην αφήγηση αυτή των θαυμάσια χιουμοριστικών επιτευγμάτων, μπαίνεις σε ένα δράμα δικό σου, αλλά και των ανθρώπων που περιβάλλεσαι. Δηλαδή, φίλους και συγγενείς και άλλοτε συναδέλφους που σε εκτιμούσαν μέχρι εκείνη τη μέρα. Εκείνη τη μέρα που έρχεται η στιγμή και παγώνει το γέλιο, αρχίζοντας ένα οδηπορικό μονόδρομο, εκτός αν δράσεις. Λένε, λέει, ότι άμα το παραδεχθείς, έχεις κάνει τη μισή διαδρομή. Έχετε μπροστά σας ένα άτομο που το παραδέχτηκε πολύ πριν αρρωστήσει, για να μπορώ να πίνω ανενόχλητη, στο Θεό σας, σε όποια ανώτερη δύναμη έχετε. Και αν δεν έχετε, το ίδιο κάνει. Το νερό είναι για να πλένεστε. Μιλώντας για μέναν, αλλά και εγώ ακολούθησα άλλους που μου είπαν τη δική τους ιστορία, όταν κατάλαβα τη φράση «Μην κοιτάς τις διαφορετικότητες, αλλά τις ομοιότητες που έχω μαζί σου», άλλαξαν όλα. Δηλαδή είδα την αρρώστια την ίδια και την αναγνώρισα. Αλκοολισμός. Είμαι αλκοολική και αν θέλετε για τη δική μου προστασία το λέω. Κυρίως σε ταβέρνες με φίλους που τους λες ότι δεν πίνεις, αλλά αυτή η φράση δεν είναι αρκετή. Κανένας Έλληνας δεν του αρκεί ότι δεν πίνεις και ας μην είσαι αλκοολικός. Όταν αφηγούμε κομμάτια από τις αλκοολικές μου μέρες, θυμάμαι έναν όμοιό μου που μας αφηγήθηκε τη δική του έξοδο από το αλκοόλ σαν ένα βετεράνο πολέμου.
που έκατσε για χρόνια σε μάχες όμοιες με αυτές του Βιετνάμ. Μακροτηριασμούς ολογυρά του, χειρομοβίδες και ισχυρά όπλα μάχης. Κι όμως εκείνος επέστρεψε με χέρια και με πόδια και φώναξε: «Είμαι ζωντανός και έχω τα χέρια και τα πόδια μου κιόλας». Το αλκοόλ είναι ύπουλο. Πωλείται παντού. Ελεύθερα. Χρησιμοποιείται για γάμους και αργίες, χαρές και πανηγύρια. Είναι νόμιμο και υπάρχει σε πολλές τιμές για όλα τα βαλάντια. Θέλω να μεταφέρω την εμπειρία μου αυτή, γιατί πιστεύω στην ενημέρωση. Έλαβα ανάλογα για τα ναρκωτικά και λειτουργήσε. Αργότερα για το τσιγάρο και το έκοψα. Πριν λίγο καιρό, βρέθηκα σε μία συγκέντρωση και μιλώντας με κάποιους φίλους τυχαία για το αλκοόλ και αφού αφηγήθηκα μερικά δικά μου περιστατικά, μου λέει ο ένας: «Ουφ, εντάξει, ησύχασα, δεν έχω το πρόβλημα που έχεις εσύ, εγώ δεν πίνω όσο έπινες εσύ». Αυτό είναι μία παγίδα. Προσέξτε γιατί. Νόμιζα ότι ο αλκοολικός είναι ένας άνθρωπος που τα έχει χάσει όλα ή κοντεύει και είναι στο δρόμο ή σε παγκάκι. Λάθος. Ή έχει σπίτι, αλλά δεν το βρίσκει από το μεθύσι. Έχει χάσει το δρόμο του, δεν τον παίρνουν τα πόδια του. Λάθος. Νόμιζα ότι ο αλκοολικός πίνει ό,τι να είναι και όχι επιλεγμένα ποτά. Λάθος. Μέχρι να αρρωστήσει βαριά και να μην το φτάνουν οι κάβες που προμηθεύεται, εφόσον έχει την οικονομική δυνατότητα, πίνει ό,τι ποτό είναι της αρεσκίας του. Σε αυτό το σημείο να σας πω, όταν εμένα μου συνέβη το ανάλογο, ψέλησα σοβαρά στον εαυτό μου ότι είμαι αλκοολική. Δεν έχει λοιπόν ποσότητα, δεν έχει είδος, δεν έχει χρώμα και χρήμα, δεν έχει πολλά άλλα που ο καθένας μας έχει μια πρόχειρη περιγραφή του αλκοολικού. Πολλοί λένε: «Έλα μωρέ, πίνω μπύρες, δεν έχει πολύ αλκοόλ μέσα». Η χειρότερη αλκοολική που γνώρισα ίσως ήταν αυτή που έπιναν μπύρες. Μια ακόμα λέξη παγίδα είναι και αυτή της χαλάρωσης. Πόσες φορές λέει κάποιος να βάλω ένα ποτό να χαλαρώσω? Μερικές φορές κάποιοι με σημάδια στο αλκοόλ καλό είναι να σκεφτούν τα βαθύτερα αίτια της αναζήτησης για αυτή τη χαλάρωση. Στην Αφρική, όταν οι αλκοολικοί είναι σε στέρηση και δεν βρίσκουν ποτό, πίνουν μπλε ινόπνευμα. Είναι φθηνότερο και σίγουρα τους σκοτώνει. Σύντομα και από μόνο του αυτό. Μια που το λέω αυτό, η μητέρα μου μου έλεγε για μία αλκοολική φίλη της, όταν δεν έβρισκε ποτό στο σπίτι της και δεν μπορούσε να βγει έξω να πάρει, έπινε τις κολόνιες της. Το εντυπώθηκα αυτό, μέχρι την ημέρα που σκέφτηκα να το κάνω. Άλλη μια έκανα πρόβα με λευκό ινόπνευμα, λίγο πριν το τέλος. Πραγματικά από μεγάλη σύμπτωση βρίσκομαι εδώ. Μπορώ να αφηγηθώ και τα καλά αυτή της ασθένειας, όμως. Τον καιρό που λειτουργείς ως βιονικός άνθρωπος. Δηλαδή δεν παθαίνεις τίποτα και φροντίζεις για όλους και για όλα και μοιάζει να έχεις και περίσσευμα από πάνω. Εδώ θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι που είναι γύρω σου άθελά τους σε εκμεταλλεύονται. Αλλά και εσύ τους προκαλείς με τέτοιες ικανότητες που επιδεικνύεις. Μπορείς τα πάντα σχεδόν για αρκετό καιρό. Οπότε όταν πάρεις την απόφαση να αναρρώσεις και ενώ οι γύρω σου το επιθυμούν γιατί φυσικά πάσχουν μαζί σου, τους κακοφαίνεται αυτή η αλλαγή. Μοιραία κόβεις την περίσσια αυτή προσφορά και έτσι και εκείνοι μπαίνουν σε μια περίοδο σκληρότητας μαζί σου. Για την ανάρρωση αυτή μέσα στην απεξάρτησή σου περιλαμβάνει και άλλο τρόπο σκέψης, αλλά και ζωής. Γιατί πολλοί κόβουν το ποτό, αλλά μη κόβοντας και αλλάζοντας συνήθειες, είναι σαν να πίνεις στεγνά που λέμε εμείς στη γλώσσα μας. Μακριά από παιδικές χαρές και τοξικές συμπεριφορές άλλων προς εσένα. Σε όποιο πρόσωπο και να μιλήσω, ό,τι και να πω είναι για μένα. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι αλκοολικοί είναι καλά παιδιά, ούτε όλοι αναρρώνουν με τον ίδιο τρόπο. Ξέρω ότι οι περισσότεροι είναι ευφυείς. Σε αυτό δεν με βοήθησε εμένα η φύση. Μπορούν για καιρό να σε ξεγελάσουν. Σου θυμίζουν πάντα ότι το νερό είναι για να πλένεσαι και πολλά άλλα τέτοια. Έχουν απίστευτη ικανότητα να παραπλανήσουν ψυχιάτρους και ψυχοθεραπευτές. Όμως σας τορκίζομαι ότι το μόνο που δεν μπορούν να ξεγελάσουν είναι το αλκοόλ. Μερικοί, όταν νικούν μία ασθένεια, συχνά ακούμε να το λένε για τον. Με την έννοια δεν απειλούνται από αυτή πια. Συχνά ακούμε να το λένε αυτό για τον καρκίνο. Λένε νίκησα το θάνατο. Είμαι το 2% των ανθρώπων που επιβιώνουν από αλκοολισμό. Και το 100% αυτών που θέλησαν πραγματικά να απεξαρτοποιηθούν. Όμως ποτέ δεν θα σας πω ότι νίκησα τίποτα. Είμαι αλκοολική που δεν πίνω. Ζω και σέβομαι την ασθένειά μου. Είμαι τυχερή που δεν χρειάζομαι κανένα φάρμακο για να μην πεθάνω και να μένω καθαρή. Ο αυθορμητισμός και η ειλικρίνεια των δικών σας ανθρώπων θα σας φέρουν κοντά στην πραγματικότητα.
θέλω να μεταφέρω το μήνυμα ότι γίνεται. Μην δηλιάσετε με αγάπη στους ανθρώπους σας που πίνουν πολύ να το πείτε. Μην ξεχάσετε να τους πείτε ότι μυρίζουν άσχημα. Όπως το είπε σε μέναν η κόρη μου, η τρίχρονη, φιλώντας την για καληνύχτα. Μυρίζεις άσχημα, μαμά.